θα ήθελα, εκτός από τα θέματα τα οποία πραγματικά είναι σημαντικά και για το σκηνικό και για τους αντιγύρους οδόρους, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία τρέχουν στο Δήμο και θα ήθελα να τοποθετηθώ για 3-4 θεματάκια, να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με κάποια οικονομικά στοιχεία του Δήμου, αν γνωρίζετε να μου τα απαντήσετε όλα μαζί και θα τοποθετηθώ και για το σκηνικό. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι το χθεσινό, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχα φέρει ένα χαρτί το οποίο είχε κατατεθεί στο Δήμο μας από κάποιους δημότες και είχε 50 υπογραφές. Βέβαια αυτό το χαρτί που είχα ήταν η φωτοτυπία και ο κύριος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Στάμου, μου είπε αν είχε αριθμό πρωτοκόλλου. Εγώ είχα τη φωτοτυπία. Βρήκα όμως τον αριθμό πρωτοκόλλου που σημαίνει ότι το χαρτί αυτό είναι πραγματικό, έχει κατατεθεί στις 3 Οκτώβρου του 2018 στο Δήμο και θα ήθελα κύριε Δήμαρχε, επειδή έχει κοινοποίηση και για σας και προς τους Δημοτικούς Συμβούλους και αναφέρει προβλήματα σχετικά με την πλατεία του παιδιού, διάφορα προβλήματα τα οποία τα ανέφερα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θέλω να τα ξανααναφέρω, δεν έχει γίνει βέβαια τίποτα, ούτε όπως είχα πει και στους καταράκτες, ούτε όπως είχα πει και στην Κρίνη, ακόμα περιμένουμε. Θα ήθελα να ξέρω αν το ξέρετε αυτό το χαρτί και αν σας έχει έρθει, αν σας έχει κοινοποιηθεί αυτό το χαρτί. Έχει αριθμό πρωτοκόλλου απάνω. Ναι, λέω τον κύριο Δήμαρχο ρωτάς. Όχι, τον κύριο Πρόεδρο. Α, εμένα δεν μου είχε το χαρτί, αφού βλέπω κοινοποίηση έχει γίνει, γίνει χρέο στον κύριο Μακρύδη και στον κύριο Τέλειο. Ναι, αλλά εδώ βλέπετε που έχει γίνει χρέο. Κύριο Μακρύδη, σε γραφείο Δημάρχου και διεύθυνση καθαριό. Σε τι έχει γίνει χρέο. Δεν μου είχε έρθει εμένα. Αυτό προς. Δεν μου είχε έρθει. Προς ενημέρωση του σώματος. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα σχετικά με οικονομικά στοιχεία του Δήμου. Βρήκα ένα. Και δεν ξέρω αν ξέρετε, ένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο πληρώθηκε στις, πληρώθηκε, έχει ημερομηνία 12 Ιανουαρίου του 2018 και αφορά μια δαπάνη του Δήμου 12.400 ευρώ με την αιτιολογία οργάνωση επιμέλεια εκδηλώσεων στα πλαίσια του 4ου Φεστιβάλ Λουτρακίου. Και είναι δικαιούχος μια εταιρεία τεγνότροπων, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εταιρεία αυτή και που, ποια είναι η εταιρεία αυτή και πού έχει την έδρα της. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θα ήθελα να ρωτήσω. Στις 1η δεκάδου του 2018 πληρώθηκαν 74.400 ευρώ με μια απόφαση του κύριου Δημάρχου και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στο δημοτικό κτίριο πρώην ξενοδοχείο Μπόρι Βάζ. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω ότι... Δεν είναι κύριε Λογοθέτη, κύριε Μουζάκη, συγγνώμη κύριε Μουζάκη. Θα σας πω, μην το κύριε Μουζάκη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να ρωτήσω κύριε. Μισό λεπτό κύριε Μουζάκη, μην τα λέτε έτσι. Ποτέ ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει καμιά ανάθεση 74.000. Δεν είπα ότι κάνατε ανάθεση. Μα έτσι λέτε. Απόφαση. Αν είπα ανάθεση. Και απόφαση τι έχω. Δηλαδή παίρνω εγώ μια απόφαση από μόνος μου. Ο οποίος δεν έχω τη δυνατότητα ούτε ένα χιλιάρικο να υπογράψω και λέτε με μια απόφαση. Όλα αυτά έχουν γίνει κάποιοι διαγωνισμοί. Όσοι χρειάζονται από την υπηρεσία. Κάποιες μελέτες και όλα αυτά τα πράγματα. Και έρχεται ο Δήμαρχος στο τέλος για να υπογράψει είτε το χρηματικό ένταλμο είτε οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά έχουν γίνει ό,τι έχει χρειαστεί. Δεν έχει δυνατότητα ο Δήμαρχος ούτε 5 χιλιάρικα, ούτε ένα χιλιάρικο να βάλει μια υπογραφή, να πάρει το χιλιάρικο και να το δώσει. Υπάρχει μια απόφαση 74.400 ευρώ που αφορά προμήθεια εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στο δημοτικό κτίριο πρώην ξενοδοχείο Μπόρι Βάζ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε ένα καινούριο κτίριο το οποίο ακόμα δεν λειτουργεί και στο οποίο είχε προβλεπτεί κλιματισμός και θέρμανση. Ερχόμαστε τώρα να εγκαταστήσουμε ένα μηχάνημα κλιματισμού με δαπάνες του Δήμου 74.400 ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί μας λέγατε ότι παραλάβατε παγωμένα έργα. Τα παγωμένα έργα μεταξύ αυτών ήταν και αυτό εδώ στο Μπόρι Βάζ. Και έρχεστε μετά από 4,5 χρόνια και με μια ημερομηνία 1η δεκάτου ώστε να βάλετε 74 χιλιάρικα από τον προϋπολογισμό του Δήμου στο Μπόρι Βάζ. Αυτό προς ενημέρωση
και να μου πείτε αν αυτά τα χρήματα για ποιο λόγο, εφόσον αυτό ήταν ενταγμένο σε κάποιο πρόγραμμα, τι έχει γίνει και ο Δήμος έβαλε αυτά τα χρήματα. Ενημερωτικά να μου πείτε. Ένα άλλο αφορά μια προμήθεια πλωτών εξεδρών προβλητών θαλάσσης στο Καλαμάκι στη μία για ασφαλή ελιμενισμό μικρών σκαφών 44.000 ευρώ. Πού γίνεται αυτή η πλωτές εξέδρες και θα θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια αδειοδότηση. Κύριε Μουζάκη, και πάμε λίγο. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω θέματα. Μιλήσανε όλοι. Εντάξει. Ναι, δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν ένα χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι σήμερα το πρωί, επειδή και επειδή συνομίλησα με κάποιους δημοτές. Δεν μιλάει ο αρχηγός με αυτά τα ξέρετε. Μέχρι σήμερα το πρωί. Μέχρι σήμερα το πρωί, και ενώ υπήρχε πρόβλημα στο νερό των Αγίων, υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο νερό των Αγίων Θεοδόρων. Πραγματικά και ενώ μίλησα με δημότες, το νερό είχε λάσπη μέσα. Εγώ αντιλαμβάνομαι τις συνθήκες, τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις πρωτόγνωρες συνθήκες, οι οποίες πραγματικά δημιουργήθηκαν στον τόπο μας, στην περιοχή μας. Αλλά θα περίμενα πραγματικά μία από τη ΔΕΙΑΛ να βγει μία ανακοίνωση στον τύπο. Για που θα έπρεπε να ενημέρωνε τους δημότες για λόγους δημόσιας υγείας και να τους πει ακριβώς τι συμβαίνει. Το λέω αυτό γιατί, δόξα σε ο Θεός, η ΔΕΙΑΛ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία μπορεί μέσα από αυτά τα μέσα τα οποία πληρώνει να δημιουργήσει κάποια δελτία τύπου και να τα στείλει. Και θα ήθελα να ξέρω, έχετε κάνει κάποια χημική ανάλυση στο νερό αυτό? Κάνατε μικροβιολογική ανάλυση, καθαρίσατε τα δίκτυα. Θέλω να με ενημερώσετε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε, σήμερα το πρωί, πράγματι με τον κύριο Λογοθέτη, είχα πάει και εγώ στο σκήνο. Η κατάσταση εκεί όντως είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν είναι ικανές οι συνθήκες για να ζήσουν άνθρωποι σε ορισμένα σπίτια. Και επειδή επισκεφτήκαμε και αρκετά σπίτια εκεί, είδαμε ότι είναι πλημμυρισμένα. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι στην πολιτική προστασία από τη Δημοτική Αρχή? Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο κύριος Παντελέων. Ωραία. Ο κύριος Σπύρο είπε ότι είναι πάνω από 25 σπίτια πλημμυρισμένα. 25. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερα και καλό είναι και καταγεγραμμένα. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο και καλό είναι να τα δείτε. Βέβαια ήταν εκεί, είδαμε και την πολιτεία του στρατού, είδαμε και την πυροσβεστική. Ήταν δύο αντλίες, δύο πυροσβεστικές οι οποίες είχαν αντλίες των υδάτων. Όμως ξέρετε και αυτό το οποίο εφιστήσανε και την προσοχή και οι δημότες, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους δρόμους που ανήσανε, το πρόβλημα τώρα ξεκινάει. Και ξεκινάει τώρα το πρόβλημα γιατί μέσα τα σπίτια έχουν πλημμυρίσει και υπάρχει πραγματικά κίνδυνος δημόσιας υγείας. Πιστεύω και θεωρώ ότι θα πρέπει αύριο να κατέβει ένα κλιμάκιο της Δημοτικής Αρχής κάτω, να ενημερώσει τους δημότες πού θα βγάλουν τα πράγματά τους. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή άκουσα ότι τις πρώτες μέρες, άκουσα από τον πρόεδρο, έτσι, τον κύριο Δεσίλα, ότι τις πρώτες μέρες είχαν μία αντλία και δύο πυροσβεστικά. Μετά βρήκανε 6 αντλίες από μία εταιρεία. Θα ήθελα να ξέρω, η ΔΕΙΑΛ δεν μπορούσε μετά από αυτή την θεομηνία που έγινε να κάνει μία απευθείας ανάθεση, σε τόσες απευθείας ανάθεσεις που κάνετε, κύριε Πρόεδρε, να είχατε προμηθευτεί ή να νοικιάσατε, δεν ξέρω αν γίνεται, κάτω από αυτές τις επίγουσες συνθήκες να νοικιάσατε κάποιες αντλίες να τις στείλετε κάτω στο σκήνο. Ή αν δεν το κάνατε, μπορείτε να το κάνετε. Και επειδή είδα ότι αύριο έχετε, αύριο Παρασκευή έχετε ένα έκτακτο, μια έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΛ και αφορά πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το σκήνο, όπως μελέτη για το δίκτυο ήρευση καλοκαίρι, όπως τροφοδοτικά δίκτυα πηγών μπελούση βαρικόκα σκήνου και. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι σε αυτή τη θεομηνία προκύπτουν όντως θέματα επίγοντα τα οποία θα έπρεπε από τη Δευτέρα να βγάλετε ένα έκτακτο. Και όχι να πάμε Παρασκευή να βγάλετε ένα έκτακτο συμβούλιο.
Δηλαδή βάζετε ένα έκτακτο 10 μέρες μετά τη συνεδρίαση. Πιστεύω ότι αργήσατε. Έκτακτη, μία έκτακτη συνεδρίαση. Πώς μετρώνε μέρες, 10 μέρες. Να κάνετε το Σαββάτο, την Παρασκευή, από την περασμένη Παρασκευή. Μη σας χαλάει οι μέρες, αργήσατε να κάνετε ένα έκτακτο. Το βγάλατε για αύριο Παρασκευή. Επειδή βλέπω και τον κύριο Πρόεδρο είναι έτοιμος να... Ή τα δικά του κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Επειδή σας συνάντησα, ένα λεπτό. Σήμερα στο σκηνό, σας είδα κάτω, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στον ηλεκτροφωτισμό, γιατί δεν έχουν λάμπες, να καλέσετε τους ηλεκτρολόγους του Δήμου να πάνε κάτω, όχι μόνο τη ΔΕΗ, να πάνε κάτω γιατί δεν έχουν λάμπες και κάτι άλλο. Εγώ μπορεί να ήρθα 4 μέρες μετά, όμως κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρος είστε εσείς στο σκηνό, δεν είμαι εγώ. Καταλάβατε. Εσείς είστε και εσείς πρέπει να επιληφθείτε της κατάστασης. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος. Δημοτική αρχή είσαι εσύ. Οπότε δεν μπορείς εμένα να μου πεις ότι κατέβηκα 4 μέρες μετά στο σκηνό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί σου παγώ ότι κατέβηκα 4 μέρες στο σκηνό. Δεν χρειάζεται. Ολοκληρώσε και θα όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Μουζάκη, παρακαλώ. Έχετε όμως, δεν μπορεί να βάζετε 15 θέματα και θα κάνουμε one man show συμβούλιο. Δεν κάνουμε κανένα one man show. Εδώ είχαμε 10 man show συμβούλιο εδώ. Με ένθεν και έθεν. Εδώ είχαμε 10 man show εδώ μέσα. Τι μου λέτε τώρα. Εδώ φτάσαμε σε σημεία το Δημοτικό Συμβούλιο να μας παίξουν πανελλαδικά, να πούμε, με αστυνομίες και περιπολικά. Και μου λέτε one man show. Ποιος κάνει one man show. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ένα τέταρτο που μιλάτε, έχετε 15 ερωτήματα θέσει. Και βέβαια να το πω. Διακοπή για 5 λεπτά. Αν δεν φέρετε την αστυνομία και εσύ. Δεν φέρω την αστυνομία.